Βρισκόμαστε μπροστά από το χώρο στο εργοστάσιο της Λάρκο, όπου πριν λίγη ώρα προκλήθηκε πυρκαγιά σε προβολέα της γερανογέφυρας της αίθουσας. Η άμεση, η έγκαιρη και επιτυχημένη επέμβαση του προσωπικού της Λάρκο, του εξειδικευμένου προσωπικού της Λάρκο, κατάφερε να περιορίσει στο ελάχιστο τις συνέπειες που θα μπορούσαν να ήταν απρόβλεπτες σε περίπτωση που δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι. Αποδεικνύεται περίτρανα πως αν δεν ήμασταν στις 13 του μήνα μέσα στο εργοστάσιο όπως ήθελε η κυβέρνηση να μας βγάλει έξω και να μας απολύσει, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει προκληθεί ένα βιομηχανικό ατύχημα απροσδιορίστου έκτασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται γενικά για το εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις, αλλά και τους οικισμούς και τα χωριά τριγύρω από τη Λάρκο. Ευτυχώς που η προσωρινή διαταγή, μετά τα ασφαλιστικά που κάναμε, μας κρατήσανε μέσα στο εργοστάσιο. Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει το σχέδιο απομάκρυνσης απόλυσης των εργαζομένων. Επιβεβαιώνεται περίτρανα η θέση των εργαζομένων και των τεχνικών εκθέσεων ότι αυτό το σχέδιο είναι ένα σχέδιο βόμβα για το εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις και την περιοχή. Άμεσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα συναρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν ένα σχέδιο επαναλειτουργίας με τους εργαζόμενους μέσα, σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους, που θα βάλει με ασφάλεια ξανά τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.